Μπάμπη Παπαδημητρίου, καλημέρα. Γεια σου. Και ξέρω κάτι θες να πεις και για το άγαλμα Σούνακ, βέβαια, πριν πάμε στα φορολογικά. Έμεινε άγαλμα ο Ρίση. Ξέρεις, το λένε, προσπαθεί και ο ίδιος να το λένε μόνο Ρίση, έτσι πιο αγαπησιάρικο. Κοίτα, τέλος κακό, όλα καλά. Κοίτα, η χρήση του μικρού ονόματος συνήθως αποτυπώνει μια υψηλή δημοφιλία για τους ηγέτες. Με τον Σούνακ δεν προκύπτει αυτό. Κρατάμε το Ρίση χωρίς τη δημοφιλία, ναι. Ναι, ναι, τέλος κακό, όλα καλά. Δηλαδή, εμείς βγήκαμε τελικώς, δεν καλό πράγμα να έχουμε δεσμούς αίματος με τη Βρετανία. Δεν είναι απλή η σχέση. Η σχέση είναι ιστορική και πολύ βαθιά. Και γι' αυτό άλλωστε θα αντέξει. Και νομίζω ότι η ψυχραιμία που επέδειξε ο Μητσοτάκης, το είδαμε τώρα και με την πρόεδρο της Δημοκρατίας που συναντήθηκε, είναι αυτό που χρειάζεται. Τελειώνουμε εδώ, πάμε παρακάτω. Έτσι αλλιώς δεν είναι ένα θέμα που θα λυθεί αύριο το πρωί. Άρα, το σημαντικό είναι ότι ο Μητσοτάκης κάθε τόσο κάποιος του κάνει ένα μεγάλο δώρο δημοφιλίας. Κάθε τόσο του κάνει ένα μεγάλο δώρο δημοφιλίας. Και πάνω σε αυτό θα γίνουν και οι συζητήσεις. Υπάρχουν 3-4 πολύ σημαντικά νομοθετήματα στη Βουλή. Θα τα τελειώσει όλα μέσα στο Δεκέμβριο, αντικεί, άντε να πάει και ένα στις αρχές Ιανουαρίου. Ναι. Ξεκινώντας τώρα με το φορολογικό. Καλά, τώρα δέχτηκε το γεγονός ότι ανέβηκε το πολιτικό προφίλ του Πρωθυπουργού επειδή ο Σούνακ έκανε το αδιανόητο, δεν σημαίνει ότι αλλάζει και το κλίμα στις αντιδράσεις για το φορολογικό, έτσι. Εντάξει, δεν λέω ότι αλλάζει, προφανώς. Τα κουκιά είναι κουκιά και τα μπικικίνια, τα λεφτά είναι πολύ σημαντικό θέμα για να το αφήσουμε να επηρεαστεί το από δημοφιλίες. Το θέμα είναι αν τα δεδομένα τα αλλάζουν οι αλλαγές, Μπάμπη, που έχουμε στο φορολογικό. Μπράβο. Αν είναι ουσιώδης ή αν είναι αυτές οι σημειακές που λέγαμε, που άκουγα, ας πούμε, για παράδειγμα λίγο νωρίτερα τον πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου, τον κύριο Βερβεσό, δεν τον είδα και πολύ χαρούμενο ούτε ενθουσιασμένο με τις αλλαγές. Ναι, κοίτα να δεις τώρα. Βέβαια, ο Χατζηδάκης, ως καλός στρατηγός αυτές τις δουλειές, κράταγε μία καραμέλα ή πες το όπως θέλεις, για να μπορέσει να πάει σε αυτή τη συζήτηση. Ήτανε το ότι μειώνεται στο μισό το τέλος επιτιδεύματος για όλους, χωρίς κριτήρια, και αυτό δεν είναι λίγα χρήματα και είναι και κάτι εμβληματικό, διότι μειώνεται στο μισό και σε 2 χρόνια θα καταργηθεί πλήρως. Το 2 χρόνια. Κάτι μου θυμίζει, είναι κάπου εκεί που τελειώνει και η θητεία αυτής της κυβέρνησης. Θα είναι προεκλογική χρονιά πια, ναι. Εντάξει, ναι, αλλά είναι μια προεκλογική παροχή που δίνεται πολύ πριν τις εκλογές. Και το άλλο είναι ότι αφού είναι μαχητά πλήρως και για όλους, με αντίτιμο αυτό που έχουμε πει, και δεν μου έχεις πει ένα μπράβο γι' αυτό, γιατί στο έχω πει από την προηγούμενη εβδομάδα, θα το βάλουν τελικά. Μπράβο, Μπάμπη Παπαδημητρίου. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Ρίση. Λοιπόν, και όχι. ναι. Το γεγονός ότι ο Χατζηδάκης λέει ελάτε να το αμφισβητήσετε αν κοτάτε, αν τολμάτε, και δίνει και ένα στοιχείο. Διότι τα τεκμήρια λειτουργούν και σήμερα. 1,8 εκατομμύρια φορολογούμενοι έχουν πιαστεί στο δίχτυ των τεκμηρίων. Τους βρήκαν ένα ακριβό αυτοκίνητο, ένα πιο ακριβό σπιτάκι, κάτι τους βρήκαν τέλος πάντων. Από αυτούς μόνον, περίμενε μην κάνω λάθος, 46 ζήτησαν πλήρη οικονομικό έλεγχο για να αποδειχθεί ότι το τεκμήριο είναι λάθος. Άρα σε αυτό βασίζεται. Τώρα, αν ξαφνικά όλοι μαζί, πες ότι και οι δικηγόροι και όλοι μαζί αρχίσουν να αμφισβητούν το τεκμαρτό εισόδημα που προκύπτει με τη νέα ρύθμιση και ζητούν έλεγχο, τότε εκεί θα έχει πολλή δουλειά ο Πιτσιλής, τον οποίο τον είχατε και χθες στο συνέδριό σας και σας είπε τα βασικά, ότι κάνει πάνω από 3 εκατομμύρια ελέγχους. Ακριβώς, ναι. Ναι, ότι έχει βρει ήδη 20.000 που τους ψάχνει, δεν είναι πάρα πολύ, αλλά δεν είναι και λίγοι. Και επομένως το βάρος για την ΑΔΕ θα είναι πάρα πολύ μεγάλο. Υπάρχει επομένως ένα δύσκολο πράγμα μπροστά. Η μεγάλη άλλη αλλαγή και υποχώρηση την οποία έκανε ο Χατζηδάκης η κυβέρνηση είναι στον τρόπο με τον οποίο προσδιορίζονται τα τεκμαρτά για τους υπολείπους, διότι μιλάμε συνέχεια για το βασικό, το ελάχιστο, που είναι αυτό που προκύπτει από τη χαμηλότερη αμοιβή ενός μισθωτού, αλλά χτίζεται αυτό. Αυτό το χτίσιμο ενοχλούσε πάρα πολύ και δικηγόρους. Έχεις απόλυτο γιατρούς. Δίκιο, γιατί αφορούσε τα εισοδήματα από 15 ως 30-35 χιλιάδες και αναφέρεσαι στην αλλαγή που έχει να κάνει με την προσάυξηση του τζίρου ως κριτήριο για το τεκμαρτό. Εκεί έχεις περιπτώσεις που τους έβγαινε κοντά 3.000 και τώρα θα τους βγαίνει 500 ευρώ. Η αλλαγή αυτή, ή αν θέλεις
η προσαρμογή σε κάτι πιο ρεαλιστικό και πιο ελαφρύ είναι πολύ σημαντική και θα κατευνάσει επίσης, πιστεύω, πάρα πολλούς από αυτούς που αντιδρούν. Άρα πάμε στη Βουλή με κάτι το οποίο τελικώς θα περάσει χωρίς η κυβέρνηση να χάσει τα όσα στην αρχή υποθέταμε ότι θα έχανε στη σύγκρουσή της με ένα κομμάτι του εκλογικού σώματος, το οποίο είναι πολύ κοντά της και δεν θα ήθελε φυσικά να έρθει σε πολύ μεγάλη σύγκρουση. Το τέλος καλό σε αυτή την υπόθεση είναι ότι τελικά ο Χατζηδάκης τα λεφτά θα τα πάρει και θα μπορέσει να κλείσει την τρύπα που αλλιώς θα είχε στο προϋπολογισμό, στο ταμείο, και ελπίζει, η άλλη ανακοίνωση που έγινε είναι ότι τέλη Φεβρουαρίου θα διασυνδεθούν οριστικά τα POS με τις ταμιακές και με την εφορία. Να το δω και να μην το πιστέψω. Πάντως γενικά φαίνεται ότι σε αυτή τη φάση αυτό το θέμα καταφέρνει να περάσει υπέρ του Χατζηδάκη, δηλαδή υπέρ του Δημόσιου Ταμείου. Υπέρ, ξέρεις τι εννοώ, τα λεφτά, φυσικά, ναι, ότι θα τα πάρει τα λεφτά. Τα λεφτά θα τα πάρει, Μπάμπη. Από την άλλη πλευρά τώρα να πούμε ότι η κριτική που δέχεται η κυβέρνηση αντίστροφα, όχι από τους επαγγελματίες, είναι ότι θα πάρει το ελάχιστο δυνατό, ότι πήγε για την ελάχιστη δυνατή παρέμβαση. Από αυτούς που δεν πλήρωναν τίποτα, να πάρει έστω κάτι. Θα δούμε πώς θα πάει και αυτή η ιστορία. Και θα σου πω και κάτι ακόμη. Υπάρχει ένα βαθύ πρόβλημα σε όλη αυτή την ιστορία που δεν το συζητούμε, διότι έχουμε να συζητήσουμε τα υπόλοιπα. Ότι δεν πρέπει να λειτουργήσει ο τεκμαρτός προσδιορισμός ως ένα συγχωροχάρτη. Δηλαδή πληρώνω εκεί που με βγάζει το σύστημα το τεκμαρτό και από εκεί και πέρα είμαι καθαρός για τα υπόλοιπα, το τι πραγματικά έχω βγάλει, το τι πραγματικά συμβαίνει, δεν έχω να δώσω λογαριασμό. Δεν θα ήταν δίκαιο ούτε αυτό, αλλά ξέρεις, δεν μπορείς να κάνεις πολλά πράγματα την ίδια στιγμή όταν έχεις αφήσει το φαινόμενο της φοροδιαφυγής να γιγαντωθεί με τον τρόπο που έχει γιγαντωθεί στη χώρα μας. Μάλιστα. Μπάμπη Παπαδημητρίου, ευχαριστούμε. Μπράβο ξανά, γιατί είχες επισημάνει πρώτος και προαναγγείλει ποιες θα είναι οι αλλαγές. Πάμε σε μικρό διάλειμμα εδώ και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.